τη στιγμή περνάει δύσκολα, αλλά το ακτινολογικό δέχεται μεγάλο όγκο εξετάσεων που εξαιτίας εγώ τη ζητάω και το ακτινολογικό μου τις κάνει. Και είναι τρομερή βοήθειά του. Η διάγνωση τίθεται από το ακτινολογικό. Η παρακολούθηση των ασθενών που νοσηλεύονται, που χειρουργούνται, γίνεται από το ακτινολογικό. Μεγάλος όγκος αξιονικών τομογραφιών καθημερινά. Η χειρουργική κλινική πρέπει να τα νοσηλεύει όλα αυτά τα περιστατικά. Εννοείται το χειρουργείο. Και το είπε και ο κύριος Φίλας πριν, η μονάδα τατικής θεραπείας δεν μπορεί να υπάρξει νευροχειρουργός σε καμία πόλη, πουθενά στον κόσμο, και να δουλεύει και να θέλει να δουλέψει όπως μας έχουν μάθει οι δάσκαλοί μας να δουλεύουμε, αν δεν έχει μία μονάδα. Ο νευροχειρουργικός άρρωστος, είτε έχει κρανιοκεφαλική, είτε έχει κεφαλικό, είτε έχει όγκο, μετά από οποιοδήποτε παρέμβαση χειρουργική, πρέπει να νοσηλευτεί στη μονάδα. Και η νοσηλεία δεν είναι μία-δύο μέρες, μπορεί να είναι εβδομάδες, μήνες. Ένα από τα πρώτα περιστατικά εδώ πέρα, θυμάμαι, ήταν 54 μέρες. 54 μέρες. Το πρώτο έτσι πολύ βαρύ που είχαμε κάνει, ε. Το πρώτο που κάναμε. Δεν ήταν το πρώτο, ήταν από τα πρώτα τα πολύ έντονα, βαριά και μαζεμένα περιστατικά που είχαν εκείνη την περίοδο. Άρα, αν δεν υπάρχει μονάδα τατικής θεραπείας, δεν μπορεί να υπάρξει νευροχειρουργική ή τουλάχιστον δεν μπορεί να δουλέψει κανονικά έτσι όπως θέλει ένας νευροχειρουργός. Άρα, νομίζω, σαν νοσοκομείο, έχουμε φτιάξει πολλά πράγματα από το μηδέν που δεν υπήρχαν. Έχουμε βάλει βάσεις για να δημιουργούνται καινούργια τμήματα. Έχουμε νέα παιδιά τα οποία θα γίνουν νευροχειρουργοί. Είναι εδώ ο Γιώργος και ο Παναγιώτης. Και αυτή τη στιγμή έχω τη χαρά να έχω στην χειρουργική δύο ειδικευόμενους, οι οποίοι είναι μελλοντικοί νευροχειρουργοί. Και είναι η χαρά μου αυτή. Εκπαιδεύουμε δηλαδή νέους επιστήμονες, οι οποίοι θα φύγουν κάποια στιγμή από εδώ και θα πούνε ότι στοιχείο μάθαμε κάποια πράγματα, κάποια ψήγματα νευροχειρουργικής. Θα φανεί στο μέλλον αυτό. Άρα έχουμε πετύχει πολλά μόνο με ομαδική δουλειά. Πάμε λιγάκι στο σημερινό θέμα. Όταν λέμε όγκο εγκεφάλου γενικά, μιλάμε για ένα σύνολο από κύτταρα, τα οποία αρχίζουν και αναπτύσσονται ανεξέλεκτα, μέσα στον εγκέφαλο. Και αυτά τα κύτταρα μπορεί να προέρχονται είτε από τον εγκεφαλικό ιστό ή τα περιεχόμενα που βρίσκονται στο κρανίο, δηλαδή το περίβλημα, τα εγκεφαλικά νεύρα, και αυτοί οι όγκοι που ονομάζονται πρωτοπαθείς όγκοι, ή μπορεί να είναι δευτεροπαθείς όγκοι, οι οποίοι αλλού αναπτυχθήκανε και δώσαν μια μετάσταση στον εγκέφαλο.